Το επικαιρότητα και φυσικά θα ξεκινήσουμε, μεταδώσαμε και στην αρχή της εκπομπής, την άφιξη του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε τηλεφωνικώς με την Αλεξία Τασούλη για να μας δώσει έτσι όλες τις λεπτομέρειες. Αλεξία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώς τα δεχτήκατε. Ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε λοιπόν νωρίτερα από το αναμενόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Στο αεροδρόμιο Βοσία τον περίμενε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στο ξενοδοχείο του, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Και η προσοχή είναι στραμμένη τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, που στη 1:30 είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Στα εθνικά θέματα θα εστιάσουν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στη συνάντηση που θα έχουν. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να θέσει μεταξύ άλλων και το θέμα του το Κυπριακό. Άλλωστε, με το απόγευμα της Τετάρτης φτάνει και εδώ στην Αθήνα και ο πρόεδρος της Κύπρου. Θα έχουμε, νομίζω, την ευκαιρία να ακούσουμε τον πρώτο διάλογο ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και του Προκόπη Παυλόπουλου μπροστά στις κάμερες, στο γραφείο του κυρίου Παυλόπουλου, και έτσι θα ακούσουμε τα πρώτα λόγια του Μπάρακ Ομπάμα επί ελληνικού εδάφους. Mm-hmm. Μετά στις 2:30 θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρουμε αν θα μεταβεί με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, καθώς η απόσταση που χωρίζει το Προεδρικό Μέγαρο από το Μέγαρο Μαξίμου είναι δεν είναι 50 μέτρα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Μπάρακ Ομπάμα θα επιλέξει να περπατήσει αυτή την απόσταση ή για λόγους ασφαλείας βεβαίως θα μεταβεί με το αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός τον περιμένει στα σκλαπάτια του Μεγάρου Μαξίμου και θα έχουν και εκεί ένα διάλογο οι δύο άνδρες μπροστά στις κάμερες. Η συνάντηση, μαθαίνουμε εκεί, θα εστιάσει στην οικονομία. Άλλωστε τον Μπάρακ Ομπάμα συνοδεύει και ο Υπουργός Οικονομικών Τζακ Λου, ο οποίος επιβιβάστηκε μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, αλλά και η Υφυπουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ, η οποία ήταν πάρα πολύ δραστήρια και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το προηγούμενο διάστημα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Α, είναι και η κυρία Νούλαντ μαζί του. Βεβαίως, τον συνοδεύει. Δεν ξέρουμε αν θα έχει αυτή η κυρία Νούλαντ ρόλο την επόμενη μέρα με τη διαδοχή με τον Τραμπ. Θα το δούμε όμως. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η κυρία Νούλαντ έρχεται πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα. Έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Πρωθυπουργό και παίζει ρόλο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια, είναι και εδώ στην Κύπρο έτσι, ιδιαίτερα γνωστή για την εμπλοκή της και στις συνομιλίες. Μας έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και εμάς. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι έχει επιλεγεί πέρα από τον κύριο Λιού να είναι και η ίδια έτσι, να συνοδεύσει τον Μπαράκ Ομπάμα. Διότι, Αλεξία, είναι μια επίσκεψη πολύ σημαντική, γενικότερα μια ιστορική επίσκεψη, αλλά και για μας εδώ. Γίνεται ένα 24ωρο πριν τη μετάβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Αθήνα για να ενημερώσει τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση που θα γίνει μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ελπίζουμε, αν όχι σήμερα στους διαλόγους που θα έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή με τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο στην ομιλία που θα εκφωνήσει στο Ίδρυμα Νιάρχου, όπου το κεντρικό θέμα της ομιλίας θα είναι η δημοκρατία, εκεί λοιπόν ίσως να κάνει μία αναφορά και για το Κυπριακό. Σε κάθε περίπτωση θα γίνουν διαβουλεύσεις για το Κυπριακό, θα ενημερώσει και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον Μπάρακ Ομπάμα, για όλες τις εξελίξεις. Και σίγουρα θα έχουμε κάποιες πληροφορίες για το ποια θα είναι η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου. Και όσο και αν προσπάθησαν, νομίζω, να υποβιβάσουν τη σημασία της επίσκεψης εξαιτίας του γεγονότος ότι εξελέγει ο Μπάρακ Ομπάμα, νομίζω σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη είναι σημαντική. Άλλωστε, η εξωτερική πολιτική στην Αμερική δεν αλλάζει. Προορισμό τη Γερμανία. Μάλιστα. Είναι, Αλεξία, γεγονός ότι ακόμη εκτελεί τα καθήκοντά του πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν πολύ σημαντικά και κέρια θέματα για να συζητούν, αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ως άνθρωπος θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία να επισκεφθεί μια τέτοια πρωτεύουσα, μια τέτοια χώρα και να δει από κοντά έτσι, τον ελληνικό πολιτισμό, θα επισκεφτεί και την Ακρόπολη, θα δοκιμάσει και τα ελληνικά εδέσματα. Νομίζω ότι είναι ψηλά και αυτά στην ατζέντα. Ναι, νομίζω ότι ο Ομπάμα που έχει έρθει με τον αέρα ενός rock star, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα κατεβαίνοντας
με την άνεση αυτή το σκάφος του Air Force One. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στήριξε διαχρονικά την Ελλάδα και νομίζω ότι θα είναι μια φωνή που πάντα θα ακούγεται, ακόμα και όταν αφήσει το Λευκό Οίκο. Μάλιστα. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια εκεί και υπομονή, διότι καταλαβαίνουμε ότι και τα μέτρα μέχρι να αναχωρήσει θα είναι δρακόντια, οπότε θα υπάρξει και ταλαιπωρία εκεί για τον